Η παρούσα εισήγηση για την ταξική αναμέτρηση στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση βασίζεται, όπως υπόθηκε και ήδη γνωρίζετε, κατά κύριο λόγο στα συγγράμματα 5 βασικών πρωταγωνιστών της Ιαπωνικής Εθνικής Αντίστασης και της Μάχης του Δεκέμβρη του 1944. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Βασίλη Μπαρτζώτα, Σπύρο Κοτσάκη, Γιάννη Κυριακίδη, Ορέστη Μακρύ και Νίκοδο Κεπέση. Ο Βασίλης Μπαρτζώτας, γνωστός με το ψευδώνυμο Φάνης, ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και από το 1943 μέχρι και το 1946 γραμματέας της κομματικής οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ. Ο Σπύρος Κοτσάκης αρχικά είχε το ψευδώνυμο Σταύρος, κατόπιν Νέστορας, με το οποίο και παρέμεινε, υπήρξε καπετάνιος του πρώτου σώματος στρατού του Ελλάς και υπεύθυνος του ΚΚΕ για την οργάνωση του τομέα της στρατιωτικής οργάνωσης του ΕΑΜ, της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτή τη θέση κατήχε από την έναρξη της κατοχής μέχρι και τον αφοπλισμό του Ελλάς. Με διάταγμα του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, ονομάζεται Συνταγματάρχης Καπετάνιος του Ελλάς. Ο Ορέστης Μακρύς, με ψευδώνυμο Γιάννης, αρχικά εντάχθηκε στον Ελλάς Φοιτητών. Κατόπιν διαδοχικά ανέλαβε καπετάνιος Δημηρίας, λόγου τάγματος, δεύτερος καπετάνιος του πρώτου συντάγματος της πρώτης ταξιαρχίας. Το επίμαχο διάστημα μετά την απελευθέρωση ονομάζεται πρώτος καπετάνιος του συντάγματος. Η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, με το διάταγμα απονομής στρατιωτικών βαθμών ιεραρχίας, το απονέμει το βαθμό του ταγματάρχη. Ο Γιάννης Κυριακίδης, καπετάν Λευτέρης, και όχι Νίκος, Νίκος είναι ο αδερφός του, από τις αρχές του 1942 εντάχθηκε στον Ελλάς της Αθήνας. Σύντομα αναδύθηκε σαν στρατιωτικό διοικητή και καπετάνιο σε διάφορα τάγματα της πρώτης ταξιαρχίας. Τραυματίστηκε βαριά σε μάχη που έγινε στις μέρες του Δεκέμβρη, συγκεκριμένα στις 9 Δεκέμβρη 1944, νοσηλεύτηκε και μετά την ανάρρωσή του, δεν είχε αναρρώσει καλά-καλά για την ακρίβεια, στις 23 Δεκέμβρη ανέλαβε και πάλι τη διοίκηση του τάγματός του. Ο Νίκανδρος Κεπέσης στην απελευθέρωση ήταν καπετάνιος του 6ου Ανεξάρτητου Συντάγματος Ελλάς της περιοχής του Πειραιά. Είναι γνωστό, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, ότι όλες οι μνήμες συμπεριέχουν το στοιχείο της αναπόφευκτης υποκειμενικότητας. Στην περίπτωση όμως αυτών των συγγραμμάτων και των άρθρων, οι συγγραφείς κατέθεσαν τα απομνημονεύματά τους από τη θέση της ευθύνης που είχαν την κρίσιμη περίοδο. Πολύ περισσότερο που στα συγγράμματά τους, πέρα από μαρτυρίες, αφηγήσεις με προσωπικά βιώματα και ημερολόγια των γεγονότων που συνέβησαν και κρατούσαν τόσο για την κατοχή όσο και για τις μάχες του Δεκέμβρη, παρατίθενται και έγγραφα εποχής, ντοκουμέντα δηλαδή ιστορικά. Ειδικά στο βιβλίο του Σπύρου Κοτσάκη, του Νέστορα, του πρωτοκαπετάνιου του Ελλάς της Αθήνας, Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής, υπάρχουν πλήρη έγγραφα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται σχέδια ενέργειας της Κεντρικής Επιτροπής του Ελλάς, διαταγές επιχειρήσεων, αναφορές, δελτία πληροφοριών του πρώτου σώματος στρατού για τη μάχη των 33 ημερών στην Αθήνα, μέρα με την μέρα και ώρα με την ώρα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε εδώ, στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουμε, να συνοψίσουμε τα γραφόμενά τους για την ταξική αναμέτρηση του 1944. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα στις παραμονές της απελευθέρωσης. Στα τέλη του καλοκαιριού του 1944, ο πόλεμος με γρήγορους ρυθμούς έπαιρνε στην τελική του φάση. Μπροστά στην επερχόμενη αποχώρηση των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις ξεπερνούσαν τις παλιές τους διαφωνίες, είτε ήταν φιλοβασιλικοί, φιλοβενιζελικοί, φιλογερμανοί, φιλοβρετανοί, προκειμένου με την καθοριστική συμβολή του βρετανικού υπεριαλισμού να σταθεροποιήσουν την κλονισμένη καπιταλιστική εξουσία. Οι κατοχικές δυνάμεις και οι συνεργάτες τους, τα τάγματα ασφαλείας, οι γερμανοτσολιάδες, οι μπουραντάδες, εντείνουν τις επιθέσεις τους και με βαρύ οπλισμό, καμιόνια τεθωρακισμένα, επιδρομούν στις συνοικίες τόσο της Αθήνας και φυσικά και του Πειραιά, με μπλόκα, συλλήψεις, εκτελέσεις. Ο Σπύρος Κοτσάκης γράφει παραστατικά. Έτσι, με μπλόκα, επιδρομές και συγκρούσεις θα πάει όλος ο Αύγουστος. Οι Γερμανοί θέλουν ανθρώπους για τα κάτεργα. Οι ράλιδες να αυξήσουν τα τάγματα ασφαλείας και τις συμμορίες στις γειτονιές. Οι σύμμαχοι Άγγλοι και η αντίδραση να χτυπηθεί ο Ελλάς. Έτσι, όλη η Αθήνα είναι ένα καθημερινό μέτωπο μαχών, συγκρούσεων, συμπλοκών.
Στο ανατολικό μέτωπο, ο κόκκινος σοβιετικός στρατός, μετά και την νικηφόρα κατάληψη της Ρουμανίας, προήλαβε στις Ουγγρικές πεδιάδες και έφτανε στα σύνορα της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας. Η ραφαία προέλευση των σοβιετικών στρατευμάτων προς τα Βαλκάνια αλλά και την κεντρική Ευρώπη απειλούσε με άμεση απομόνωση τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στην Ελλάδα. Εκείνες τις μέρες, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ ανέφερε πως τον Ελλάς πέφτει το καθήκον να εμποδίσει την πραγματοποίηση των προθέσεων του εχθρού. Παραθέτουμε. Να σμπαραλιάσει τις συγκοινωνίες, να φράξει τους δρόμους της μεταφοράς των επιστρατευμένων πατριωτών μας, να πολλαπλασιάσει τα δυσόπιτα χτυπήματά του κατά των κατακτητών και των προδοτών και μέσα στα αστικά κέντρα να αρπάξει τα όπλα τους, συντρίβοντας κάθε αντίσταση να απελευθερώσει τη χώρα. Στις 23 Σεπτέμβρη 1944, από το κρατικό ραδιόφωνο της υπόδουλης ακόμη Αθήνας, ακούστηκε το προσκλητήριο του ΕΑΜ. «Προσοχή, προσοχή! Σας μιλάει το ΕΑΜ Ελλάς! Έλληνες! Όλοι εκπαιδευτικοί πολέμου! Ο ηρωικός Ελλάς ελευθερώνει την αγαπημένη μας πατρίδα! Ήρθε η ώρα να λυτρώσουμε και την Αθήνα μας! Εμπρός να ελευθερώσουμε τους φυλακισμένους αδερφούς μας! Φωτιά και τσεκούρι στους αμετανόητους, ταγματασφαλίτες, χωροφύλακες, μπουρατάδες και στους κρυφούς αρχηγούς τους. Κλείστε τα αυτιά σας στις προδοτικές διαδόσεις. Όλοι επί ποδός πολέμου. Ζήτω το ΕΑΜ Ελλάς, ζήτω η μεγάλη μας σύμμαχη». Στο κατόφλι της απελευθέρωσης, ο Ελλάς κατήχε δεσπόζουσα θέση σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια και η παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ήταν ισχυρότατη. Ειδικά για την Αθήνα, ο Σπύρος Κοτσάκης αναφέρει ότι ο Ελλάς ήταν κυρίαρχη δύναμη με 23.150 άντρες, από τους οποίους οι 6.000 περίπου ήταν ελαφριά οπλισμένοι με όπλα και άλλοι 3.000 με πιστόλια και περίστροφο. Ενώ ο γραμματέας της ΚΟΑ του ΚΚΕ Βασίλης Μπαρτζόντας αναφέρει πως στην τέταρτη συνδιάσκεψη του ΚΚΕ τον Απρίλιο του 1944 η Κομματική Οργάνωση Αθήνας είχε 15.000 μέλη, ενώ στην Απελευθέρωση 35.000 μέλη. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο σύγγραμμα και πάλι του Μπαρτζόντα, στα τρίχρονα του ΕΑΜ, ο Ελλάς είχε απελευθερώσει τα 3/4 της Ελλάδας. Άρχισαν να απελευθερώνονται μεγάλες πόλεις, όπως η Καρδίτσα. Στην Αθήνα απελευθερώθηκαν οι ανατολικές συνοικίες και οι περισσότερες από τις δυτικές συνοικίες. Το κράτος των Γερμανών, σε εισαγωγικά, περιορίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και σε μερικούς δρόμους. Οδός Σταδίου, Οδός Πειραιός και Λεωφόρος Συγκρού. Το γεγονός αυτό αποτελούσε μείζον πρόβλημα τόσο για την εγχωριαστική τάξη αλλά και για τους άπλους συμμάχους τους. Ο κύριος στόχος των Βρετανών στις παραμονές της απελευθέρωσης ήταν να εμποδίσουν το ΕΑΜ και μέσω αυτού του ΚΚΕ να καταλάβουν την εξουσία όταν οι Γερμανοί θα αποχωρούσαν από τη χώρα. Παρά τα αυτά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λόγω αδυναμιών στη στρατηγική που αντανακλούσαν αντίστοιχες αδυναμίες στις επεξεργασίες του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, δεν κατόρθωσε να συνδέσει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα με την επαναστατική πάλη για την κατάλυση της καπιταλιστικής εξουσίας και την οικοδόμηση της εργατικής. Παράλληλα, σε μια περίοδο που υφίστατο η από κοινού συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης και καπιταλιστικών κρατών στη Μεγάλη Αντιφασιστική Συμμαχία, η σοβιετική εξωτερική πολιτική ιδεολογικοποιήθηκε και τα καπιταλιστικά κράτη θεωρήθηκαν σύμμαχοι στον αντιφασιστικό αγώνα. Ως αποτέλεσμα, το ΚΚΕ και κατά προέκταση το ΕΑΜ συνέχιζαν να επιδιώκει την αντιφασιστική και εθνική ενότητα, την ώρα που το σύνολο των εγχώριων αστικών δυνάμεων και οι διεθνείς συμμαχοί τους μηχανογραφούσαν για τη συντριβή του. Έτσι, μετά και την υπαγωγή του Ελλάς στο Βρετανικό στρατηγείο της Μέσης Ανατολής το καλοκαίρι του 1943, και τη Συμφωνία του Λιβάνου στις 20 Μάη 1944, αλλά και την απόφαση για το σχηματισμό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας το καλοκαίρι 2 με 3 Αυγούστου 1944, υπογράφει στις 26 Σεπτέμβρη 1944 τη Συμφωνία της Καζέρτας. Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η αστική τάξη της χώρας από κοινού με τους εκπροσώπους του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού και με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, παρήχε την απαιτούμενη νομοφάνεια για τη βρετανική στρατιωτική επέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας, που θα ακολουθούσε μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα. Την επομένη κιόλας της υπογραφής της Συμφωνίας της Καζέρτας, ο στρατηγός Σκόμπι, που είχε οριστεί από τη Συμφωνία ανώτατος αρχιστράτηγος, στρατηγός διοικώντας δυνάμεις εν Ελλάδη,
έστειλε στο στρατηγό Σπηλιοτόπουλο, διοικητή της χωροφυλακής στην πρώτη περίοδο της κατοχής, που με τη συμφωνία της Καζέρτας διορίζεται στρατιωτικός διοικητής Αττικής, την εξής διαταγή. Όταν οι Γερμανοί αποχωρήσουν ή παραδοθούν, τα τάγματα ασφαλείας θα λάβουν οδηγίες σας ή να λιποταχτήσουν προς τα σικίαστον ή να παραδοθούν εις εμάς με ύψιλον, εσάς δηλαδή. Θα εργαστείτε εν συνδυασμό με τον Διευθυντή της Αστυνομίας και θα αποφασίσετε εν καιρό ποια εκ των δύο περιπτώσεων είναι προτιμητέα. Ο Σπύρος Κοτσάκης θυμάται. Το γραφείο της ΚΟΑ και όλοι οι αγωνιστές της Αθήνας, χωρίς συζήτηση, θεώρησε αυτή τη συμφωνία που ανήκει ο Ράλης, τόσο χαρούμενος, αδύνατη. Ήταν φοβερή προβοκάτσια και σαν τέτοια την κατήγγειλε αμέσως στον αθηναϊκό λαό. Μπήκαν σε κίνηση όλες οι οργανώσεις. Γράφτηκαν και μοιράστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες προκήρυξεις και τρί. Βγήκαν τα χρονιά το βράδυ και συνεργεία για γράψιμο στους τοίχους μέχρι τις παρυφές του κέντρου της Αθήνας. Ο Ελλάς πρωτοστάτησε. Όλη την ήρθα σε συναγερμό. Δυστυχώς όμως δεν ήταν προβοκάτσια, ήταν αλήθεια. Ναι, ο Ελλάς έπαινε κάτω από Άγγλο αρχιστράτηγο, τον Σκόμπι. Και αυτός θα κανόνιζε, θα διέταζε τι θα έκανε και τι δεν θα έκανε ο Ελλάς. Από τις αρχές Οκτώβρη, το πρώτο σώμα στρατού του Ελλάς παίρνει πλέον διαταγές από το δοσύλλογο στρατηγό Σπηλιοτόπουλο. Ο Ορέστης Μακρύς αναφέρει πως ανάμεσα στις άλλες απαγορεύσεις που τους επέβαλαν ήταν και αυστηρή διαταγή να μην καταλάβουν το πρώτο σύνταγμα το αεροδρόμιο του Ελληνικού, που παλιά ονομαζόταν Χασάνι, ώστε να μην προβούν οι Γερμανοί σε καταστροφές. Παρά τα αυτά, οι Ελλασίδες εκ των πραγμάτων προβαίνουν σε δράσεις, οι οποίες όμως δεν αρκούσαν ούτε για να τροποποιήσουν τις δεσμεύσεις των συμφωνιών, ούτε για να αποτελέσουν έναυσμα για τροποποίηση της ακολουθούμενης στρατηγικής. Ο Σπύρος Κοτσάκης χαρακτηριστικά γράφει: «Οι Γερμανοί φεύγουν. Οι Άγγλοι και η εθνική κυβέρνηση με τους Σπηλιοτόπουλο και παρόμοιους θέλουν να φύγουν οι Γερμανοί και ο Ελλάς να μείνει αδρανής, υπάρχοντας αυτούς. Με όλους τους δοσύλλογους, από χωροφύλακες μέχρι χείτες και δολοφόνους της ειδικής, απείραχτους στα πόστα τους». Προσθέτει όμως πως η ΚΟΑ, το ΕΑΜ, ο Ελλάς, σε αυτές τις δύσκολες και μπερδεμένες συνθήκες, προσπαθούν να αντιδράσουν όσο γίνεται καλύτερα. Να μην επιτρέψουμε στους Γερμανούς να φύγουν αντουφέκιστοι. Να προστατεύσουμε τα εργοστάσια, το λιμάνι, εγκαταστάσεις, αποθήκες. Να απαγορεύσουμε στις δοσύλλογες δυνάμεις να αναπτυχθούν και να δράσουν αντιλαϊκά. Να αποτρέψουμε πιθανή εκτροπή, λαϊλασίες, αυτοδικίες και άλλο. Να μην δώσουμε αφορμή στους Άγγλους για κατηγορίες σε βάρος μας για ανυπακοή, αυθαιρεσίες, αντασίες και τέτοια. Φεύγοντας, οι Γερμανοί επεδίωκαν να εξαφανίσουν τα ίχνη των θηριωδών που διέπραξαν στην κατοχή. Ο Γιάννης Κυριακίδης διηγείται πως λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση, τρία γερμανικά φορτηγά και δύο εξοπλισμένα τζιπ έστρεψαν από την παραλιακή και κατευθύνθηκαν στο Μελά. Τα φορτηγά ήταν γεμάτα γύρω στα 40 πτώματα, που ανήκαν σε διερμηνείς και χαφιέδες τους. Τους εκτέλεσαν εν ώψη της υποχώρησής τους για να μην προβούν σε αποκαλύψεις. Στις 27 Σεπτέμβρη 1944 γιορτάστηκαν σε όλη την Ελλάδα τα τρίχρονα του ΕΑΜ. Ο Νίκανδρος Κεπέσης, καπετάνιος του 6ου Ανεξάρτητου Συντάγματος του Ελλάς Πειραιά, αναφέρει: «Σε όλη την Ελλάδα πανηγυρίζει ο κόσμος την τρίτη επέτειο της ίδρυσης του ΕΑΜ. Στον Πειραιά και ιδιαίτερα στην Αθήνα, ο πανηγυρισμός είναι παλαϊκός. Ο κόσμος αψηφά την κατοχή και χύνεται στους δρόμους. Πραγματικό ξεφάντωμα. Όλα αυτά τα γεγονότα επιδράσανε στην ψυχολογία και των πιο αδιάφορων συμπολιτών μας». Και ενώ τη στιγμή της απελευθέρωσης το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ παροτρύνει τα κομματικά μέλη, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, να σταθούν πρωτοπόροι στην επιβολή της τάξης και την εξοδετέρωση κάθε προσπάθειας διάσπασης της ενότητας, από τις αρχές του Οκτώβρη 1944 τα πρώτα βρετανικά τμήματα αποβιβάζονται στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου. Με την απόβαση των βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, έμπαινε σε εφαρμογή το σχέδιο χτυπήματος του εργατικού λαϊκού κινήματος και της πρωτοπορίας του, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στις 12 Οκτώβρη 1944 η Αθήνα ελευθερώνεται και το έκτακτο ανακοινωθέν, αριθμός 72 του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, ανέφερε: «Γερμανοί εξεκένωσαν Αθήνας στις 9:30 της χθες. Αλήγιστος λαός της πανηγυρίζει τέρμα των δεινών του. Γαλανόλευκο σχηματίζει Ακρόπολη
αιωνίας πόλης μεταξύ Σιμεών μεγάλων μας συμμάχων. Την ατμόσφαιρα και τον παλμό εκείνης της μέρας αποτυπώνει ο Βασίλης Μπαρτζόκας. Τις πρωινές ώρες της 12ης Οκτώβρη 1944 δεν είχαν προλάβει ακόμη οι Γερμανοί κατακτητές να αδειάσουν το μετοχικό ταμείο, το στρατηγείο τους. Και ο λαός της Αθήνας, από τις λαϊκές συνοικίες, τα εργοστάσια, τα σχολεία, τα υπουργεία, τα καταστήματα, ξεχύθηκε στην πλατεία του Συντάγματος. Τα κύματα του λαού έρχονταν από διάφορα μέρη της Αθήνας, με τις σημαίες, τα πανό, τα συνθήματά τους. Ζήτω η απελευθέρωση της Αθήνας. Ζήτω η απελευθέρωση της Ελλάδας. Ζήτω το ΕΑΜ. Ζήτω το ΚΚΕ. Λαοκρατία και όχι βασιλιά. Οι λαϊκές ορχήστρες και τα καλλιτεχνικά συγκροτήματα έδιναν τον τόνο στο λαϊκό ξεφάντωμα. Τα επαναστατικά συνθήματα και οι ζητογραφιές με υψωμένη τη γροθιά κυριαρχούσαν. Και ενώ η Αθήνα γιόρταζε την απελευθέρωση, ο Πειραιάς συγκλονίζονταν από τις συνεχόμενες ανατινάξεις των λιμενικών εγκαταστάσεων στις οποίες προέβαιναν οι Γερμανοί, που σκόπευαν να καταστρέψουν ολοσχερώς βασικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας μαζί με τον ηλεκτρικό σταθμό. Οι μαχητές του 6ου Συντάγματος του Ελλάς Πειραιά, με στρατιωτικό διοικητή τον Σωτήρη Κύβελο και καπετάνιο τον Νίκανδρο Κεπέση, έδιναν τις τελευταίες μάχες με προεξέλιξη την ηρωική μάχη που απέτρεψε την ανατίναξη από τους Ναζί το εργοστασίο της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Τα τελευταία χιτλερικά τμήματα εγκατέλειψαν την ελληνική γη στις 3 Νοέμβρη 1944. Έμειναν μόνο δύο μεμονωμένες εχθρικές αστείες, η μία στο νησί της Μήλου και η άλλη στην Κρήτη, όπου η τελευταία μάχη δόθηκε στη θέση Παναγιά στις 12 με 14 Νοέμβρη 1944. Στο χρονικό διάστημα 52 ημερών που μεσολάβησε μετά την απελευθέρωση της Αθήνας μέχρι και το Δεκέμβρη του 1944, η κατάσταση ήταν έκριθμη. Η πρωτεύουσα ζούσε δύσκολες μέρες. Κάθε μέρα υπήρχαν επεισόδια και αψιμαχίες με τους Άγγλους και την αντίδραση. Στην αρχή οι Ελασίτες τους φέρονταν ευγενικά, όπως αναφέρει ο Μπαρτζότας, σύμμαχοι βλέπεις ήταν. Ο Ορέστης Μακρύς αναφέρει ότι σε διαδήλωση στις 15 Οκτώβρη μια βροχή από σφαίρες και χειρομοβίδες χάρισαν σε εισαγωγικά τον αιώνιο ύπνο σε 7 αγωνιστές της Λευτεριάς. Τραυματίστηκαν και πολλές δεκάδες άλλοι. Είχαν πυροβολήσει το πλήθος σε δολοφόνοι συνεργάτες των Γερμανών από τα ξενοδοχεία Ερμής, Πάνθεων και Εθνικών της Ομόνιας. Στις εισόδους των ξενοδοχείων φύλαγαν σκοπιές Άγγλοι, όχι σαν δεσμοφύλακες, αλλά σαν σωματοφύλακες των δολοφόνων. Στις 18 Οκτώβρη 1944 φτάνει στην Ελλάδα η λεγόμενη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Μαζί με τον Παπανδρέου επιστρέφουν οι παλιοί πολιτικοί που συνοδεύονται από δύο βρετανικές μονάδες υπό τον στρατηγό Σκόμπι. Στην κυβέρνηση το ΕΑΜ συμμετέχει με 6 υπουργούς, 2 από τους οποίους ήταν και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Την ίδια μέρα, μετά από την επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκε λαοθάλασσα, από συνοικίες, από τα εργοστάσια. Κυριαρχούσαν τα συνθήματα ΕΑΜ, ΚΚΕ, ΕΛΑΣ, λαοκρατία και όχι βασιλιάς. Ο Παπανδρέου, κάτω από τη λαϊκή πίεση, ανταπατούσε: θα ομιλήσουμε και δια τη λαοκρατία. Στις 19 Νοέμβρη 1944 έγινε μεγάλος ανοιχτός εορτασμός της επετείου των 26 χρόνων του ΚΚΕ με χιλιάδες λαοί. Ο Μπαρτζότας αναφέρει ότι συμμετείχαν 550 με 600 χιλιάδες, το ίδιο και ο Κοτσάκης, αλλά και ο Κυριακίδης, ότι δηλαδή ήταν πάνω από 500 χιλιάδες λαού. Στην πλατεία Συντάγματος στήθηκε καινοτάφιο με 5.000 ονόματα των κομμουνιστών και κομμουνιστριών της ΚΟΑ που έπεσαν για τη Λευτεριά στα χρόνια της κατοχής. Κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Γιώργης Χιάτος. Από το βήμα της συγκέντρωσης διακήρυξε ακόμη για μια φορά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιμένει στην πολιτική της Εθνικής Ενότητας και της Δημοκρατικής Ανέλυξης. Σύμφωνα με τον Κοτσάκη, τα ολόγια του ομιλητή πως «πιστεύουμε ότι οι Άγγλοι βρίσκονται και θα σταθούν πιστοί στις αρχές του συμμαχικού αγώνα, παραστάτες και βοηθοί του λαού μας» ήταν ευσεβής πόθος. Τα πράγματα, παρά τη διαλλακτική στάση του ΚΚΕ, δεν διορθώνονταν, αντίθετα επιδεινώνονταν. Οι δοσύλλογοι, οι ταγματασφαλίτες,
οι ασφαλίτες, οι συμμορίτες, αντί να συλλαμβάνονται, φυγαδεύονταν στη Μέση Ανατολή, στην Ιταλία, στα νησιά και επέστρεφαν ρημινίτες, ιερολοχίτες, εθνοφύλακες, εντάσσοντας σε μονάδες στρατού στο Γουδί, στη σχολή χωροφυλακής, στην περιοχή του Μακρυγιάννη. Στην επιχείρηση για την κατάπνιξη του εργατικού λαϊκού κινήματος και του ΚΚΕ και τη σταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας άλλωστε, όλες οι δυνάμεις θεωρούνταν απαραίτητες. Το τρίτο δεκαήμερο του Νοέμβρη του 1944 η Αθήνα μύριζε μπαρούτι. Στα τέλη του Νοέμβρη, η κυβέρνηση Παπανδρέου ζητά για την αποστράτευση του Ελλάς. Το ΕΕΜ συμφωνεί, με τον όρο όμως να διαλυθούν και οι άλλοι στρατιωτικοί σχηματισμοί, δηλαδή ο ΕΔΕΣ, η Ορεινή Ταξιαρχία, ο Ιερός Λόχος, οι σχηματισμοί της Μέσης Ανατολής. Να συγκροτηθεί Εθνικός Στρατός και Εθνοφυλακή. Και ενώ στην αρχή ο Παπανδρέου δέχτηκε τη διάλυση της Ορεινής Ταξιαρχίας, υπαναχώρησε κάτω και από την πίεση των Άγγλων. Την 1η του Δεκέμβρη, ο Σκόμπι κοινοποίησε στον Ελλάς προκήρυξη που καθόρισε ημερομηνία έναρξης της αποστράτευσης των ανταρκτικών δυνάμεων τη 10η του Δεκέμβρη. Ταυτόχρονα, ο Παπανδρέος συγκαλούσε την κυβέρνηση, χωρίς φυσικά τους υπουργούς του ΕΑΜ, και αποφάσισε την άμεση διάλυση της λαϊκής πολιτοφυλακής, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Την ίδια μέρα, παρετήθηκαν από την κυβέρνηση υπουργοί του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Στις 2 Δεκέμβρη, το ΕΑΜ αποφασίζει να πραγματοποιήσει συλλαλητήριο και κοινοποιεί την απόφασή του. Και ενώ ο Παπανδρέου στην αρχή χορήγησε την άδεια, υπαναχώρησε και πριν τα μεσάνυχτα απαγόρευσε τη συγκέντρωση. Αναφέρει με λοιπόν ο Λουντένης για την ακρίβεια, είναι παραστατικό αρκεί λογοτεχνικό το κείμενο. Και εξημέρωσε 3 του Δεκέμβρη, 3 του Δεκέμβρη. Όποιος έζησε στις 3 του Δεκέμβρη, στις 4 μπορούσε να πεθάνει. Ο προορισμός του ανθρώπου που είναι να κάνει κάτι μεγάλο ή να ζήσει κάτι μεγάλο εκπληρώνεται. Γιατί ο λαός, ο αθηναϊκός λαός, εκείνη τη μεγάλη μέρα αποκαλύφθηκε μπροστά στο ίδιο του το μεγαλείο. Ο λαός της Αθήνας και του Πειραιά, αψηφώντας την απαγόρευση, τα μεσάνυχτα της 2 προς 3 Δεκέμβρη, είχε αρχίσει τη γενική απεργία και παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν καταλάβει επίκαιρες θέσεις και τα βρετανικά τάξη που περιπολούσαν, ξεκίνησε από νωρίς το πρωί να καταφθάνει στην πλατεία Συντάγματος. Ο Γιάννης Κυριακίδης αναφέρει πως το πρόγραμμα της συγκέντρωσης όρισε σαφώς τη σειρά της πορείας των συνοικιών προς το Σύνταγμα. Προχώρησε λοιπόν η Καλυθέα, ακολούθησε η Νέα Σμύρνη και έκλειναν οι παραλιακές συνοικίες Φάλιρο, Αγία Βαρβάρα, Γλυφάδα, Βούλα κτλ. Όταν οι Καλυθεάτες έστριβαν στις πύλες του Αδριανού, οι τελευταίοι δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει από τη στροφή. Στον δρόμο συνεχώς νέοι προσθέτονταν και πύκναν αντιφάλαγκα. Περίπου στις 11 η ώρα, μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, από τα παλιά ανάκτορα και το κτίριο της διεύθυνσης της αστυνομίας, ρίχθηκαν δολοφονικά πυρά. Την ίδια περίπου ώρα, οι φάλαγκες των διαδηλωτών των ανατολικών συνοικιών της Αθήνας, που προχωρούσαν από την οδό Ηρώθου του Αττικού, δέχονταν πυρά μπροστά στην Αμερικάνικη πρεσβεία από το σπίτι του Γιώργου Παπανδρέου. Έπεσαν 24 νεκροί και 140 τραυματίες. Την επόμενη μέρα έγινε η κηδεία των θυμάτων. Ο Γιάννης Κυριακίδης γράφει σχετικά. Η εκφορά έγινε από τον ναό της Μητρόπολης και η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Η συμμετοχή του λαού είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Τα 28 φέρετρα συνόδευαν τιμητικά τμήματα του Ελλάς οπλισμένα. Στη συνοδεία υπήρχε και τιμητικό αγγλικό άγημα. Ένα μεγάλο πανό που το σήκωναν μαυροφορεμένα κορίτσια με μαύρα μαντήλια στο κεφάλι έγραφε. Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει είτε τις αλυσίδες είτε τα όπλα. Στο Σύνταγμα, η κεφαλή της κηδείας σταμάτησε. Όλοι γονάτισαν. Έψαλαν το πένθυμο εμβατήριο και ορκίστηκαν στη μνήμη των νεκρών, συνέχισε το αγώνα. Η ταφή έγινε χωρίς επεισόδια. Αλλά στο γυρισμό, όταν ο λαός γύρισε στα σπίτια του, δέχτηκε μια δολοφονική επίθεση από τα γνωστά ξενοδοχεία, το 4ο αστυνομικό τμήμα και τη γενική ασφάλεια. Δεκάδες νέοι νεκροί και περισσότεροι φυσικά τραυματίες. Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα της διαδήλωσης της 4ης Δεκέμβρη, ο στρατηγός Σκόμπι, με τη συγκατάθεση του Γιώργου Παπανδρέου,
είχε κηρύξει στρατιωτικό νόμο. Ενώ τα ξημερώματα της 3 προς 4 Δεκέμβρη είχε ήδη προχωρήσει στην πρώτη ανοιχτή επιθετική ενέργεια εναντίον του Ελλάς, όταν ισχυρές Βρετανικές δυνάμεις θωρακισμένων κύκλωσαν και αφόπλησαν το δεύτερο σύνταγμα της δεύτερης μεραρχίας του Ελλάς στο ψυχικό. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν με την εντολή του Τσόρτσιλ, που την ίδια μέρα, πριν δηλαδή τη 10η του Δεκέμβρη, διέτασε το στρατηγικό σκόπι να δράσει με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Παραθέτουμε. Είστε υπεύθυνος δια την τήρηση της τάξης της Αθήνας και δια την καταστροφή όλων των ομάδων ΕΑΜ Ελλάς. Μη διστάσετε να ενεργήσετε, ως να ευρίσκεστε εις μίαν μόλις καταληφθήσαν υπό του στρατού πόλη, όπου έχει εκραγεί επαναστατικό κίνημα. Πρέπει να κρατήσουμε τα Αθήνας και να επιβληθούμε. Εάν τούτο το επιτύχετε χωρίς αιματοχυσία, θα είναι κατόρθωμα δια σας. Αλλά και αιματοχυσία θα είναι επίσης κατόρθωμα, εάν ναύτη είναι απαραίτητος. Σύμφωνα με τον Σπύρο Κοτσάκη, στην πρώτη φάση από τις 4 μέχρι και τις 14 Δεκέμβρη, οι δυνάμεις του Ελλάς βρίσκονταν σε επίθεση. Στις 5 του Δεκέμβρη, ο Ελλάς Αθήνας είχε κιόλας καταλάβει όλα τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα της Εθνοφρουράς του Παπανδρέου. Ξεκαθαρίζουν τις συνοικίες από τις εχθρικές αιστείες. Αστυνομία, χωροφυλακή, χήτες. Προωθούνται προς το κέντρο, περιορίζοντας τους Άγγλους και τους συνεργάτες τους στη λεγόμενη Σκομπία, δηλαδή την περιοχή Μακρυγιάννη, Σύνταγμα, Κολονάκι, Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ομόνια. Από τις 15 Δεκέμβρη και στη συνέχεια ο Ελλάς αμήνεται. Η υπεροχή των Βρετανών όμως είναι συντηρητική. Σε τάγκς, αεροπλάνα, θωρακισμένα, στόλο, στρατιωτικές δυνάμεις. Οι Άγγλοι πολυβολούσαν και βομβάρδισαν τις συνοικίες της πόλης από αέρα, από θάλασσα, από στεριά, μέχρι και από την ίδια την Ακρόπολη. Ο Ελλάς Αθήνας είχε ανεπάρκεια δυνάμεων και πολεμικών μέσων έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Το Γενικό Στρατηγείο του Ελλάς δεν συγκέντρωσε έγκαιρα τις βασικές δυνάμεις του Ελλάς στην Αθήνα, που ήταν το κύριο μέτωπο. Αντίθετα, ανέθεσε στο Σαράφι και τον Άρη με τις κύριες δυνάμεις του Ελλάς, δευτερεύουσα αποστολή εναντίον του ΕΔΕ στην Ήπειρο. Στη διάρκεια των μαχών έφτασαν στην Αθήνα μόνο 2 μονάδες από την Πελοπόννησο, συγκεκριμένα 2 ταξιαρχίες, από την Στερεά και τη Θεσσαλία, η ταξιαρχία επικού της Θεσσαλίας του Νικουβάλα και το 54 Σύνταγμα του Πηλίου. Συνολικά δηλαδή 6 ως 7.000 ένοπλοι. Στις 25 του Δεκέμβρη φτάνει ξαφνικά στην Αθήνα ο Τσόρτσιλ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό των Εξωτερικών της Αγγλίας, Άντων Ίντεν. Την προηγούμενη μέρα το βράδυ, ειδικό απόσπασμα του Ελλάς μεταφέρει μέσω υπόγειας σύρακας, ενός δικτύου δηλαδή υπονόμων, έναν περίπου τόνο δυναμίτη, έτοιμο για πυροδότηση, τον οποίο τοποθέτησε στα θεμέλια του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια, που λειτουργούσε ως στρατηγείο των Βρετανών και των εγχώριων αστικών δυνάμεων. Η αναδύναξη όμως δεν έγινε λόγω της πιθανής διαμονής του Τσόρτσιλ στη Μεγάλη Βρετάνια. Στις 28 του Δεκέμβρη, τρίτη μέρα πλέον παραμονής του Τσόρτσιλ στην Αθήνα, και ενώ συνεχιζόταν η πολιτική σύσκεψη, εξαπολύθηκε γενική επίθεση των Βρετανικών δυνάμεων κατά του Ελλάς. Οι απώλειες του Ελλάς και των κατοίκων ήταν σοβαρές. Η Κεντρική Επιτροπή του Ελλάς, σταθμίζοντας την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, διέταξε τη σύνδεξη των υπερασπιστών της Αθήνας και του Πειραιά. Ο αγώνας του Δεκέμβρη ήταν παλαϊκός. Εκτός από τους μαχητές, πρωτοστατούσαν εργαζόμενοι στα εργοστάσια, που μετά και τη Γενική Απεργία 3 με 4 Δεκέμβρη δούλευαν για τις ανάγκες του Ελλάς και του πολέμου, αλλά και για τις επισητιστικές ανάγκες των κατοίκων. Ιδρύεται εκείνη την περίοδο η Παναθηναϊκή αλλά και η Παμπυραϊκή Λαϊκή Επιτροπή, που μαζί με την Επιμελητία του Ελλάς φρόντιζαν για την εξασφάλιση του εφοδιασμού, μεηματισμού και τροφής στους μαχητές και τις μαχήτριες και παροχή ψωμίου για τους κατοίκους. Μέσα σε 35 μέρες ιδρύθηκαν από την Εθνική Αλληλεγγύη 8 μεγάλα νοσοκομεία. Επιστρατεύτηκαν γιατροί, υγειονομικό προσωπικό. Όλοι πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία, μέχρι και ο γνωστός γιατρός ο Κόκαλης. Επίσης, γινόταν σημαντική διαφωτιστική δουλειά από τις οργανώσεις του ΕΑΜ της Αθήνας, με εφημερίδες, ανακοινώσεις, προκηρύξεις, με τον τηλεφώνα. Στη δική του μαρτυρία, ο Ρέστης Μακρύς αναφέρει: «Η κομματική οργάνωση έχει κινητοποιήσει μάζες λαού
που δουλεύουν μέρα νύχτα με βάρδιες. Εθελοντές πεινασμένοι και ταλαιπωρημένοι φτιάχνουν λαθοφράγματα πίσω από τις γραμμές μας για να εμποδίσουν την προέλαση των τάγκς. Η παραγωγή μπουκαλιών με βενζίνη έχει σε εισαγωγικά βιομηχανοποιηθεί, θα λέγαμε, από τους επωνίτες και διαθέτουμε αρκετές ποσότητες από το νέο αντιαρματικό μας όπλο. Τρία προβλήματα δεν μπορέσαμε να λύσουμε. Την πείνα, το κρύο και τον ύπνο. Τα ξεπερνάμε με το τραγούδι και τα καλαμπούρια που δίνουν και παίρνουν. Σημαντική ήταν η προσφορά των γυναικών και των νέων. Οι φοιτητές συγκρότησαν το τάγμα Λόρθος Βύρων και άντεξαν στις αλλεπάλληλες επιθέσεις με τα τάγκ στο Σκόμπι. Σύμφωνα με τον Γιάννη Κυριακίδη, στη διοίκηση της μεταξωτής δημιουργίας, όπως ονομαζόταν των νέων, και της σπουδάουσας της νέας Βερνής, ορίστηκαν ο Μίκης Θοδωράκης και ο Δημήτρης Χούμης, γνωστός διεθνής ποδοσφαιριστής. Να θυμίσουμε εδώ ότι και ο ίδιος ο Μίκης έλεγε πως αν έπρεπε να επιλέξει ένα επιτύμβιο επίγραμμα στον τάφο του, θα επέλεγε «Πολέμησε το Δεκέμβρη». Τη νύχτα 4-5 Γενάρη 1945, κάτω από τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ έπειτα από ηρωικές μάχες 33 ημερών υποχωρούσαν συντεταγμένα από την Αθήνα. Του συνόδευε ένα τμήμα λαού της Αθήνας και του Πειραιά. Ανασυγκροτήθηκαν στο Τατόι και συνέχισαν την πορεία προς τη Ρούμελη, τη Θεσσαλία, κάτω από τα συνεχή χτυπήματα των αγγλικών αρμάτων μάχης και της αεροπορίας. Στις 11 Γενάρη 1945 υπογράφεται στην Αθήνα ανακοχή και κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Βρετανικών, των κυβερνητικών δυνάμεων από τη μια πλευρά και του Ελλάς από την άλλη και στις 12 Φλεβάρη 1945 υπογράφεται η συνθήκη της Βάρκησας. Με σφιγμένη την καρδιά, το δεύτερο σύνταγμα του Ελλάς της ηρωικής Κεσαριανής επιστρέφει στην Αθήνα συνταγμένο κατά λόγους και τάγματα. Στην πλατεία Ομονίας τραγουδούν τον ύμνο του Ελλάς. Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη λευτεριά. Τους υποδέχονται 300 τρομοκράτες με ρόπαλα και σιδηρογροθιές. Η λευκή τρομοκρατία πλέον αρχίζει και στη συνέχεια ακολουθεί η κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ζωή και η δράση των προτεργατών, το απελευθερωτικό αγώνα που αναφέραμε, περικλεί τα δραματικά και συνάμε ηρωικά δρόμενα που ακολούθησαν μετά την απελευθέρωση. Στα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ, ο Σπύρος Κοτσάκης ανέφερε. Ιδιαίτερα σκληρές και μακροχρόνιες ήταν οι δοκιμασίες και τα βάσανα των Ελλήνων αντιστασιακών κατά τις τρεις σχεδόν μεταπολεμικές δεκαετίες. Εκατοντάδες χιλιάδες πιάστηκαν, βασανίστηκαν, κρατήθηκαν, ξεριζώθηκαν από τα χωριά τους, κλείστηκαν στα στρατόπεδα και τις φυλακές. Δεκάδες χιλιάδες εκτελέστηκαν ή έπεσαν στον αγώνα. Δεκάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις φιλόξενες σοσιαλιστικές δημοκρατίες σαν πολιτικοί πρόσφυγες και να ζήσουν εκεί 25 και 30 χρόνια. Ο Βασίλης Μπαρτζώτας καταδικάστηκε ερήμην 2 φορές σε θάνατο. Εντάχθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και διετέλεσε πολιτικός επίτροπος του Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στα μετεπολεμικά χρόνια έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας στη Σοβιετική Ένωση για 27 χρόνια. Επαναπατρίστηκε το 1976. Ο Νίκανδρος Κεπέσης μετά το Δεκέμβρη συνελήφθη, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια. Έμεινε στις φυλακές χωρίς διακοπή για 17 ολόκληρα χρόνια μέχρι και το 1963. Στη συνέχεια, με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας, εκτοπίστηκε σε διάφορα στρατόπεδα για άλλα 5 χρόνια. Ο Γιάννης Κυριακίδης μετά τη Βάρκησα διώχθηκε. Ύστερα από παρανομία 3 ετών, συλλαμβάνεται και καταδικάστηκε από έκτακτο στρατοδικείο σε ισόβια 4 φορές. Αποφυλακίστηκε μετά από 16 χρόνια το 1964. Στα χρόνια της δικτατορίας πέρασε στην παρανομία. Πήρε μέρος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ο Σπύρος Κοτσάκης το 1945 ανέλαβε γραμματέας της 5ης Αχθήντας της ΚΟΑ. Προωθήθηκε στη Γιουγκοσλαβία για επαφή με το πολιτικό γραφείο, προσπάθησε να ενταχθεί στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Αργότερα ανέλαβε την καθοδήγηση της Εργατικής Αχθήντας της ΚΟΑ. Κατόπιν ήταν υπεύθυνος για την καθοδήγηση της δουλειάς στις φυλακές. Εξορίστηκε και φυλακίστηκε στις φυλακές Κέρκυρας, Αβέρωφ, Καλαμίου και στο Σανατόριο της Σωτηρίας.
Ο Ορέστης Μακρύς πολέμησε στον εμφύλιο μέσα από τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, μετέπειτα διώχθηκε και εξορίστηκε για 10 χρόνια στη Μακρόνισσο. Αντί επιλόγου, θα επικαλεστώ την εύστοχη ανακεφαλαίωση που κάνει στο βιβλίο του για το Δεκέμβρη ο Βασίλης Μπαρτζόκας. Μπορεί ο Δεκέμβρης να χτυπήθηκε με τα ξένα όπλα και να ανέβηκε στην εξουσία η μαύρη αντίδραση. Τίποτα όμως δεν θα μπορέσει να σκεπάσει τη μεγάλη σημασία και την ακτινοβολία του. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο θα φαίνεται και θα προβάλλει ολόλαμπρος ο μεγάλος Δεκέμβρης. Η ηρωική και κοσμοξάκουστη Αθήνα δεν θα έχει να δείχνει στο εξής μόνο τους Παρθενώνες και τα αρχαία μνημεία τους. Θα παρουσιάσει με περηφάνεια και τα καινούργια μνημεία που θα στυλωθούν στα ηρωικά βουναλάκια της, τα Τουρκοβούνια, το μνημείο του Φιλοπάπου και τον Αρδιτό, στην Κεσαριανή και την Καλυθέα, στο Μακρυγιάννη και τα Εξάρχεια, σε όλες τις συνοικίες και τα στενοσόκακα της Αθήνας και του Πειραιά. Και τότες, ο Δεκέμβρης θα σκορπίσει φως, καινούριο φως, θα είναι ο λαμπρός προβολέας της νεοελληνικής εξέλιξης. Το δροσερό αέρι μέσα στη μούχλα της μοναρχοφασιστικής αντίδρασης. Ο Δεκέμβρης θα είναι καθοδήγηση για δράση, σταθμός για αφετηρία, για καινούριους αγώνες που θα στεφανώσουν τη νίκη του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ.